Καλημερούδια, μιλάμε, κοιμάμαι όρθια και δεν φταίει το vlog μας. Σε καμία των περιπτώσεων, ο Αλέξανδρος όλο το βράδυ είχε ένα απίστευτο μπούκωμα, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Τον έχουμε σπίτι σήμερα εδώ πέρα, παρεούλα μου, πάρα πολύ μπούκωμα, σε βαθμό που, τι να σας πω, δεν μπορούσα να αποφράξω τη μύτη του παιδιού, να καταλάβετε. Τέλος πάντων, τουλάχιστον έχει μείνει εκεί, δεν έχει πάει παραπέρα το θέμα, έχει μείνει στο μπούκωμα, δεν έχουμε κάτι άλλο για την ώρα. Ελπίζω μόνο να μην το κολλήσω, γιατί και εγώ δεν έχω προλάβει να συνέλθω ακόμα, μην κολλήσω και την αίωση του Αλέξανδρου. Και από ό,τι άμαθα από κάποιες μαμάδες που μίλησα στο σχολείο μας, είναι έτσι όλα τα παιδάκια με μπούκωμα, αυτό το πολύ πολύ έντονο μπούκωμα. Λοιπόν παιδιά, θα δοκιμάσω και πρώτη φορά το primer, ναι, από Primark. Το primer από Primark, για να το δούμε πώς θα πάει και σήμερα όλη μέρα, που εγώ είμαι πάρα πολύ λιπαρή και θα φανεί στις 2 πρώτες ώρες αν θα έχει κρατήσει το μακιγιάζ ωραία. Να βάλουμε και λίγο εδώ. Και τώρα εγώ σου λοιπόν, με έχω βάλει εδώ πέρα, έχω κάνει την περιποίηση μου, φανταστείτε, έχω κάνει και πάρα πολλά. Λίγο το σπίτι προσπάθησα να σου λουπώσω όπως τα είδατε, και εντάξει, τα έχω καταφέρει. Χθες σκούπισε και ο σαλόνι κουζίνα. Εδώ πέρα τώρα θα βάλω και τη ρομποτική να σκουπίσει όσο θα λείπουμε. Και πού ήθελα να καταλήξω τώρα, Α, ναι, και ότι μην φανταστείτε, έβαλα μόνο λίγο ωραίο προσώπου. Δεν την παλεύω για περισσότερα. Έκανα χθες ευτυχώς μάσκες, γιατί πρέπει να κάνω σήμερα και στα μάτια μου λίγο καμιά μάσκα. Γιατί όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκα καθόλου. Ο Αλέξανδρος δεν μπορούσε να κοιμηθεί από το πολύ έντονο μπούκωμα. Και είναι ένα παιδί που κάθεται για ωρούς. Πραγματικά κάθεται. Του έχω αυτό το μπουκαλάκι που μπαίνει το ένα ροθούν και βγαίνει από το άλλο ωρός. Αυτό πρέπει να βγω να πάρω και ωρούς εντωμεταξύ. Πανέτοιμη, και εννοείται έχω βάλει το ζακετάκι μου αυτό. Το λευκό με το μαύρο. Έχει μαύρο εδώ, αλλά δεν φαίνεται τώρα. Και φύγαμαν. Πάμε. Φασμάτινο παντελόνι εννοείται. Τα έχω κάνει ένα με το δέρμα μου αυτά. Έχουμε βγει για φαρμακείο, σούπερ μάρκετ και Γιούσκ και δεν μπορώ να βρω ορούς για το παιδί. Για να κάνουμε, να πλένουμε τη μύτη μας αυτές τις μέρες, αφού είναι έτσι τόσο βουλωμένη μύτη. Έχει και Harry Potter, έχει και Bluey, έχει και Frozen, να ξέρετε, ωραίο ιδέα για δώρο. Έχει Ninjago, έχει Sonic. Α, έχει και Minecraft, κοιτάξτε. Πίκατσου, Μίκι. Πάρα πολύ ωραία. Έχει Πέπα. Ωραία ιδέα για δωράκι αυτά εδώ, έτσι. Αφού έχει και... είναι στα 25 ευρώ, βλέπω. Γάτες. Και γάτες έχει. Ναι, στα 25 ευρώ είναι όλα αυτά τα γνωστά. Πάνω. Α, και PlayStation για μεγαλύτερα παιδιά. Είμαστε στο πάρκινγκ του Σκλαβενίτη. Με μεγάλη επιτυχία τελικά. Γιατί πήγα, άλλαξα τρεις δήμους για να καταφέρω να βρω ορούς. Μπήκα σε αρκετά φαρμακεία και μόνο αυτόν εδώ είχα καταφέρει να βρω. Μόνο αυτόν εδώ. Όμως τώρα, έτσι όπως γυρνούσαμε στο σπίτι και περνούσαμε έξω από ένα φαρμακείο, όλο δεν σταματάω και εδώ, που ήμουν σίγουρη δεν θα βρω γιατί είναι πολύ κεντρικό. Και όμως βρήκα δύο μεγάλους και πήρα και τις βιταμίνες που ούτε αυτές τις έβρισκα. Βρήκα και αυτά. Γιατί καμιά φορά στο φαρμακείο που πιστεύεις ότι δεν θα βρεις αυτό που θες, το βρίσκεις. Δεν θα καταλάβω ποτέ. Στα πάρκινγκ των σούπερ μάρκετ γίνεται αυτό και το βλέπω σχετικά συχνά. Είδα τώρα μια κυρία η οποία άδειασε τα πράγματά της, τα βάλε στο πορτμπαγκάζ και πήρε το καρότσι και το ακούμπησε στο δίπλα αυτοκίνητο πάνω στο αυτοκίνητο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και μιλάμε για άπλετο χώρο και μπορεί να το αφήσει πάνω σε ένα τοίχο, σε μια κολόνα, να το πας στη θέση του κιόλας. Αλλά αν δεν θες να το πας στη θέση του, γιατί δεν μπορείς να το πας στη θέση του και το καταλαβαίνω, μπορεί να έχεις το οποιοδήποτε θέμα. Γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Στην ξένη περιουσία πάνω, πόσο κακό είναι να πας να το αφήσεις
πάνω στο άλλο με το αυτοκίνητο. Ακούμπαγε κανονικά, δηλαδή δεν είναι ότι το άφησε απλά δίπλα. Ακούμπαγε στην πόρτα του συνοδηγού. On the front door, it's my favorite time of year. Pull a wreath out of cardboard, it says everyone is welcome here. Grandma's frosting the cookies, she waves at neighbors as they pass. She laughs as I sing jingle bells out of a marshmallow mustache. My little daughter came running up and sat on my knee. She said, "Dad, I got a question for you." I said, "What's on your mind?" She said, "I am not sure if Christmas dreams come true." Thought about it for a minute, turned to Tony Bennett, said, "Love, I think I know that they do." She was asking me how as I twirled around. I said, "Christmas brought me you." Γιουβετσάκι, μεγαρίδες, της τεμπέλας, της καλής. Το οποίο μπορώ να σας πω ότι όλοι μου είπανε όσοι δοκιμάσανε. Γαρίδες, αλλά σου βάλεσαν, δεν σ' αρέσουν οι γαρίδες, θέλεις? Όχι. Εντάξει. Όποιος δοκίμασε μου είπε ότι είναι πολύ πιο ωραίο από ότι να το έκανα στο πυρέξ. Δεν ξέρω, στο πυρέξ μου στεγνώνει λιγάκι. Θέλει πιο πολύ προσοχή βασικά στο πυρέξ. Οπότε έτσι εδώ πέρα είναι πιο ελεγχόμενο. Βάζεις το νεράκι, όλα ωραία. Του βάλα και τυράκι σήμερα να βλέπετε. Εντάξει, οκ. Okay. Σε αυτό εδώ το σημείο θέλω να πατήσετε stop στο βίντεο. Να πάτε στην κουζίνα, να φτιάξετε ένα τσαγάκι, να φτιάξετε ένα καφεδάκι, μια ζεστή σοκολάτα. Βέβαια ο κύριος δεν βοηθάει για ζεστή σοκολάτα. Φτιάξτε κάτι και ελάτε να σας δείξω υπερτέλεια πράγματα από Life Likes. Που δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε κάτι για δώρο. Για ακόμα μία χρονιά τα Life Likes έχουν τα πιο ωραία αντικείμενα που μπορείς να δώσεις, είτε σε γουράκι είτε σε κάτι έτσι λίγο πιο διαφορετικό, θα σας τα δείξω. Είναι όλα ένα προς ένα και τέλειες ιδέες για δώρα για δασκάλες. Να ξέρετε, πολύ όμορφα δώρα και σε πολύ καλές τιμές, και με τον κωδικό που θα σας έχω από κάτω μπορείτε να μπείτε ηλεκτρονικά να παραγγείλετε με 15% έκπτωση ή να πάτε στο κατάστημά του στη Νέα Σμύρνη πάλι να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο κωδικό και να ξαναπάρετε το 15% ή να πάτε στο River West, έχουν ένα corner εκεί στο River West που θα βρείτε πολύ ωραία καλούδια, αλλά μπορείτε έτσι να τα κάνετε και λίγο πιο προσωποποιημένα. Θα σας τα δείξω εγώ τώρα. Πολύ ωραίες ιδέες. Πατήστε stop, φτιάξτε το τσαγάκι σας και ελάτε, καθίστε να τα πούμε. Τώρα η αλήθεια είναι ότι αυτό το δώρο που θέλω να ξεκινήσω και να σας το δείξω, εγώ φοράω εδώ και δύο από τα κολλιεδάκια τους. Δείτε τι ωραία που είναι. Το αστέρι, αυτό εδώ, το οποίο είναι σορτή με τα σκουλαρίκια, με τα αστεράκια, είναι πανέμορφα και ήταν σε αυτή την πάρα πολύ όμορφη θήκη. Εδώ. Και το άλλο που φοράω το από πάνω, γιατί τα έχω κάνει εγώ, τα έχω συνδυάσει, δεν είναι σετ, είναι αυτό με αυτό αν θέλετε. Τι το έκανα το κουτί, ρε παιδιά? Να το. Ήρθε σε αυτό το τέλειο κουτί που έχει το αστεράκι και μέσα είναι σαν 3D, το βλέπετε, και γράφει καλή χρονιά. Και μέσα γράφει αυτή τη χρονιά ετοιμάσου να λάμψεις. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για μια νέα αρχή. Πάρα πολύ ωραίο. Και είχε αυτό το κολλιεδάκι με τα δύο αστεράκια. Εδώ. Τα δύο από αυτά δεν τα έχω ανοίξει ακόμα. Θα τα ανοίξω να τα δούμε παρέα. Απλά θέλω να σας δείξω το τέλειο αμπαλάζ. Και θα ξεκινήσω με το. Δεν θα το δείξω, δεν θα δείξω το δώρο που πήρα στην αδερφή μου από το Λονδίνο. Θα σας δείξω όμως το έξτρα το δωράκι που μόλις το είδα στο e-shop, λέω, για την Εμιλία είναι αυτό. Γιατί η Εμιλία είναι η μαγείρισα της οικογένειας. Δεν μπορώ να σας πω. Οπότε σε αυτήν εδώ τη συσκευασία μου ήρθε αυτό το τέλειο που γράφει γιορτινές συνταγές της Εμιλίας και είναι τέλειο, είναι ξύλινο, μυρίζει και τέλεια, μυρίζει και το ξύλο πολύ ωραία και δείτε μέσα τι ωραίες που είναι οι σελίδες. Πάρα πολύ όμορφο, μπορείτε και εσείς να γράψετε γιορτινές συνταγές της γιαγιάς, γιορτινές συνταγές της θείας, δεν ξέρω τι θέλετε, πάρα πολύ όμορφη ιδέα. Σε τι να σας πάω, αυτό ήθελα να σας το δείξω γιατί ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με το που το είδα και είναι τέλεια ιδέα αυτή να ξέρετε. Για την πεθερά σας, γιορτινές συνταγές πεθεράς, γιατί όχι, πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, λίγο να σας δείξω και τις κάρτες.
Εδώ έχουμε «Η φιλία είναι ευτυχία». Αν πετύχεις και καλό φίλο, δεν το συζητώ. «Για σένα, γιαγιά μου». Έχουμε και γιαγιάδες εδώ, θα δείτε τώρα πράγματα. «Είσαι δασκάλα Αστέρι», γιατί δασκάλα μας. Άλλη μία έτσι πιο απλή, δεν γράφει κάτι, αλλά δείτε πόσο ωραίο είναι το σχέδιό της. Και έχει και το φακελάκι εννοείται μέσα. «Χρόνια πολλά με καριοθράφστη». Και εδώ με αλογάκι. Εμένα αυτό το γουράκι, να ξέρετε, μου ήρθε και σε αυτή την τέλεια την τσαντούλα. Πολύ όμορφα. Πανέτοιμα. Δεν χρειάζεται να ζοριστείτε με τις συσκευασίες και τα σχετικά. «Για σένα, γιαγιά μου». Αυτό το τέλειο κολιεδάκι με το με τη μαργαριτούλα και γράφει «Είσαι το πιο όμορφο λουλούδι, γεμίζει τη ζωή μας με χρώμα και αρώματα και μας δίνεις αγάπη και ευτυχία, σε αγαπάμε πολύ». Τι ωραίο, εγώ τώρα θα βάλω τα κλάματα, παιδιά, εντάξει, πολύ συγκινήθηκα. Και επίσης την ίδια συσκευασία που το έχω εδώ, να σας το δείξω, «Είσαι δασκάλα Αστέρι». Τι τέλειο που είναι, και γράφει «Ευχαριστώ για την έμπνευση, την αγάπη και το λαμπερό σου έργο, αστραφτερή δασκάλα». Για το λαμπερό σου έργο, αστραφτερή δασκάλα. Τι ωραία ρε παιδιά. Και είναι ένα ωραίο κολιεδάκι απλό. Και είναι και σε τέλειες τιμές. Και το, με το 15% γίνονται και ακόμα πιο τέλειες οι τιμές. Να μπείτε να τους ρίξετε μια ματιά. Και είναι ένα ωραίο στεράκι το οποίο έχει και ένα στρασάκι στη μέση. Πολύ ομορφούλικο. Και αυτό ήταν έτσι εδώ μέσα σε αυτή την τέλεια. Και μ' αρέσει και το χρώμα αυτό. Σας το έχω ξαναπεί το με αυτό το χρώμα, έτσι κάτι τι σε έχω πάθει. Και ωραία γουράκια επίσης, αν πάτε κάπου για επίσκεψη, είναι αυτό εδώ, σε αυτό εδώ το κουτάκι, το οποίο έχει αυτό εδώ που βγαίνει. Θέλω να σας το δείξω για να βλέπετε πόσο όμορφες είναι οι συσκευασίες τους. Και είναι και αυτά έτοιμα. Δεν χρειάζεται αν δεν θέλετε να βάλετε περισσότερο χαρτί ή να ξοδέψετε παραπάνω χρήματα. Και είναι αυτό εδώ το δέντρο, το οποίο πάνω το αστέρι γράφει 24. Και γράφει «Τύχη, χαρά, υγεία». Και αυτά εδώ πέρα τα στεράκια είναι σαν καθρέφτης, βλέπετε. Πατήστε αν θέλετε και στόπ να διαβάσετε. Τι όμορφο μήνυμα. Πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Και άλλο ένα που ήρθε έτσι πολύ ιδιαίτερο. Αυτό μου αρέσει κάθε χρόνο με τη Life Likes, ότι έχει το κάτι διαφορετικό του, ρε παιδί μου. Δεν θα πας το ίδιο γουράκι. Και αυτό πάλι σε αυτή την ωραία τη συσκευασία. Και έχει αστεράκια σε σχήμα πέταλο. Τι ωραίο! Δείτε που το πέταλο φέρνει τύχη και είναι όλα αστεράκια. Και σχηματίζουν ένα πέταλο. Γράφει τύχη και έχει το ίδιο, από ό,τι βλέπω έτσι. Ναι, το ίδιο δεν σας το φέρνω κοντά. Γι' αυτό το λόγο αφού είναι ίδιο. Εδώ πέρα έχουμε άλλο ένα γουράκι με καρδούλα και τρία. Βλέπετε στρασάκια που γράφει «Η καλύτερη αδερφή» και λέει «Το πιο υπέροχο δώρο που μας έχουν δώσει οι γονείς μας είναι στη μία την άλλη». Δεν μπορώ. Αυτό τώρα ήταν... Αχ, Λεφλέξ, τι μου κάνεις. Ωραία. Δεν θέλω και πολύ, είναι η αλήθεια, θα σας πω και ψέματα. Άλλο ένα πολύ ωραίο γουράκι. Παιδιά, έχω συγκινηθεί πάρα πολύ με αυτό το μήνυμα τώρα. Όπου είναι δύο αστεράκια και γράφει «Ένα άστρο τυχερό για τη δασκάλα μου». Πολύ ωραία ιδέα και αυτή για δώρο για τη δασκάλα. Πανέμορφο. Να το έχει πάνω στο γραφείο της ή στο σπίτι της αν θέλει. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Και επίσης αφού πήγαμε τώρα σε δασκάλα, να σας δώσω λίγο τα δύο γουράκια που παρήγγειλα. Τα έτσι λίγο πιο προσωπικά για τις δασκάλες μας. Δύο ομπρελοκάκια. Πήρα αυτό εδώ, πόσο μου αρέσει αυτό το χρώμα ρε παιδιά. Και γράφει «Είσαι δασκάλα Στέρι» και εδώ κρέμεται το όνομα της κυρίας Κατερίνας από τη λογοθεραπεία μας. Και εδώ το ίδιο αστεράκι. Το μεταξύ είναι τέλειο το αστεράκι. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε πόσο καλοφτιαγμένο είναι. Και γράφει πάλι «Είσαι δασκάλα Στέρι» για το όνομα της κυρίας μας στο νηπιαγωγείο, την κυρία Μαρία. Επίσης εδώ έχουμε αυτά τα ωραία τα κρεμαστά τα γούρια που μου αρέσουν κάθε χρόνο πάρα πολύ και γράφει «Γιαγιά παππού» για τους παππούδες μας. Εδώ έχουμε άλλο ένα σετάκι από τη σειρά Κέντημα που μπορεί να θέλετε να κάνετε έτσι λίγο πιο, ένα δώρο λίγο πιο διαφορετικό και σας προτείνω πάρα πολύ να δείτε τη σειρά Κέντημα των Life Likes. Τα έχω αγαπήσει όλα, είναι πραγματικά όλα εξαιρετικά. Μπείτε να τη δείτε τη σειρά Κέντημα, σίγουρα θα βρείτε έτσι για τη μαμά σας, την πεθερά σας, για κάποια θεία που αγαπάτε πολύ. Είναι πανέμορφα και αυτά είναι κεντυμένα στο χέρι. Και είναι κλωστούλα αυτή εδώ που βλέπετε. Και αυτά είναι σκουλαρικάκια και το κολιεδάκι. Έχουμε άλλο ένα σετάκι από τη σειρά Κέντημα. Ωραίο κολιέ, σκουλαρίκια και δαχτυλιδάκι. Ωραιότατο.
Α, ταιριάζει και με τον ήχη μου τώρα αυτό εδώ. Κοιτάξτε τι ωραίο. Σε μια φίλη σας ένα τέτοιο σετάκι δεν θα της άρεσε πάρα πολύ ρε παιδιά. Και έρχεται και τόσο ωραίο προσεγμένο. Με αυτή τη συσκευασία του την ωραία. Και εδώ πόσο όμορφα που γελομπιμπυρίζουν όλα τα στεράκια και τα λοιπά. Θα σας αφήσω τα γούρια του σπιτιού μας για το τέλος. Διάλεξα για το σπίτι μας υπέροχα γουράκια που φέτος είναι έτσι και λίγο πιο διαφορετικά. Επίσης θέλω να σας πω ότι για τον παππού μας και τη γιαγιά μας διαλέξαμε και κούπες Βίτα. Αυτή την πήρα για μένα, γιατί έχει και το μη και το κάπα. Αυτές δεν θα τις ανοίξω, θα ανοίξω όμως τη δικιά μου για να τη δείτε. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το καρό, πόσο ωραίο είναι, δείτε. Και νάτι η κουπίτσα, η δική μου, με το αρχικό μου και είναι και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Και αυτό πολύ ωραίο δώρο και σε πολύ καλή τιμή για να το προσφέρετε σε κάποιον έτσι και να είναι λίγο πιο ιδιαίτερο, λίγο πιο προσωποποιημένο ρε παιδί μου που θα γράφει το αρχικό του πάνω. Και είναι μια ιδιαίτερη κούπα και μου αρέσει πάρα πολύ το καρουδάκι που έχουν διαλέξει. Είναι τέλειο. Και πάμε τώρα εδώ πέρα, θα τα ανοίξουμε αυτά τα δύο, τα τελευταία. Δεν ήθελα να τα ανοίξω πριν σας τα δείξω τι ωραία που έχουν κλείσει τις συσκευασίες. Αυτό είναι ένα δωράκι για τον παπά μας και αυτό είναι ένα δωράκι για την Ανά Νίνα. Θα τα ανοίξω τώρα, αλλά θα προσπαθήσω να τα ανοίξω όσο πιο προσεκτικά μπορώ για να τα ξανακλείσουμε και να μπορέσουμε να τα δώσουμε. Λοιπόν, θα ανοίξω πρώτα τον παπά μας. Λοιπόν, εντάξει, κάτι κατάφερα να τα ανοίξω ωραία και καλά. Και δείτε εδώ και για άντρες τι ωραία πράγματα που μπορείτε να βρείτε στα Life Likes, τα αγαπημένα μου Life Likes. Γράφει Κανάκης και έχει εδώ πέρα μουστάκι και γράφει Dad και έχει και ματάκι να μας τον ματιάζουν τον μπαμπά μας, τι όμορφο που είναι. Και έχει και ένα τέλειο γουράκι που έχει το 24. Έλα. Κοιτάξτε τι ωραίο βραχιολάκι. Νομίζω πως οποιοδήποτε άντρας θα μπορούσε να το φορέσει αυτό. Πάρα πολύ ωραίο, τέλειο. Και μου αρέσει που είναι γραμμένο στα με λατινικούς χαρακτήρες, βλέπετε. Και να ανοίξω λίγο όσο πιο προσεκτικά μπορώ και τις νονάς μας. Και έχουμε μέσα. Αχ παιδιά, από κοντά είναι ακόμα πιο ωραία. Νονά μου, σ' αγαπώ. Και έχεις κουλαρικάκια με καρδούλες και στρασάκια μοβ πάνω, κοιτάξτε. Και γράφει, είσαι ένα λουλούδι που γεμίζεις με χρώμα αγκαλιές αγάπη της ζωής. Πάμε πάλι. Είσαι ένα λουλούδι που γεμίζεις με χρώμα αγκαλιές και αγάπη τη ζωή μου. Δεν μπορώ. Μ' αρέσουν τα μηνύματά τους, ρε παιδιά, τώρα εδώ τα Χριστούγεννα. Και εννοείται πήραμε και στην ονά μας, γιατί δουλειά της εκεί πέρα να γράφει διάφορα πράγματα. Και γράφει, νονά, είσαι το τυχερό μου αστέρι και το όνομά της Νίνα. Τώρα μπορεί να μην το θέλει για τη δουλειά της βέβαια, έτσι μπορεί να το θέλει για το σπίτι. Και είναι ένα τέλειο ημερολόγιο. Κοιτάξτε τις σελίδες. Και τα τελευταία που κράτησα να σας δείξω, που πραγματικά από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο από ό,τι τα είδα όταν μπήκα στη διαδικασία να τα παραγγείλω, λέω αυτά θα πάρω γιατί θα ταιριάζουν τέλεια, ταιριάζουν ωραία στο σπίτι για την γυψοσανίδα τα προορίζω, και για να υπάρχουν εκεί όλη τη χρονιά και να μπορούν να στέκονται και να μην θυμίζει Χριστούγεννα. Ελάτε να σας δείξω τα γουράκια μας. Το πρώτο είναι αυτό εδώ, όλο ξύλινο, πολύ καλό ξύλο, μιλάμε, είναι πολύ προσεγμένο και γράφει τυχερό, τα αστέρι τυχερό, πολύ ωραίο, μου αρέσει και πίσω που έχει αστεράκια. Τέλειο για δωράκι, σας το προτείνω, πραγματικά είναι υπέροχο, είτε να το πάρετε εσείς για το σπίτι σας, αλλά υπάρχει κάτι άλλο που προτείνω για το δικό σας το σπίτι, που μπορείτε να το φτιάξετε και να γράψετε πάνω και τα ονόματα της οικογένειας. Είναι το δέντρο, το χριστουγεννιάτικο δέντρο με το τυχερό αστέρι και κάτω στα αστεράκια έχει τα ονόματά μας, Κανάκης, Μαρινέλη και Αλέξανδρος, εντάξει είναι υπέροχο, σκεφτόμουν. Να τα βάλω έτσι στη γυψοσανίδα, καθίστε να σας δείξω. Έτσι, τα φτιάξαμε ωραία και για τις δασκάλες μας και έχει και υπέροχες κάρτες. Πήγαινε να τις δείτε τις κάρτες, καθίστε να σας ανοίξω και μία έτσι να τις δούμε. Καλά, ο φάκελος είναι τέλειος, δεν τον είχα προσέξει πόσο ωραίος είναι ο φάκελος. Αχ, τι ωραίο, κοιτάξτε πώς κάνει. Το πιάνει η κάμερα. Μπάε. Κάνει σαν λεπτό κοτλέ. Πάρα πολύ όμορφες. Μέσα είναι λευκές να γράψεις την ευχή σου και απ' έξω είναι τόσο μα τόσο χαριτωμένες. Μπορείς να γράψεις μία ευχή και να
το βάλεις μαζί με ένα από αυτά τα δωράκια. Καθισμένη εδώ, με το ωραίο δεντράκι πίσω, πάρα πολύ πετυχημένο το δεντράκι. Ήθελα να σας δείξω λίγο πρώτα τις Bluey το... Παιδιά, με πονάει ένα νύχι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ειλικρινά με πονάει όλο το νύχι πάρα πολύ. Και δεν είναι μακριά για να πεις ότι... Εντάξει, έχουν μακρύνει, τώρα θέλουν φτιάξιμο σιγά σιγά, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση που πονάω, γιατί δεν το χτύπησα και κάπου. Και ήθελα λίγο να σας δείξω πώς είναι. Α, είναι εσωτερικά οι πολλές οι Bluey που το είχα απορία. Η μαξιλαροθήκη είναι αυτή, μας είναι μεγάλη σίγουρα. Θέλουμε πιο μεγάλο μαξιλάρι και από τη μία και από την άλλη. Είναι και 100% βαμβάκι από ό,τι είδα, έτσι, καλά δεν είδα. 100% βαμβάκι, ναι. Και από τη μία την πλευρά η παπλωματοθήκη είναι με την Bluey και την Bingo, που τελικά είναι κοριτσάκι και εγώ νόμιζα ότι είναι αγοράκι. Είναι, όχι, είναι όλη η οικογένεια, είναι και ο μπαμπάς και η μαμά και η Bluey και η Bingo. Και από την πίσω την πλευρά είναι μόνο η Bluey σε πολλά. Νομίζω ότι αυτή μου αρέσει πιο πολύ η πλευρά. Τέλος πάντων, θα το έχουμε και έτσι και γιουβέτσι. Εν τω μεταξύ, είμαι καθισμένη εδώ και πόση ώρα και σας λέω κάτι το οποίο θέλω μέρες να σας πω. Και πάντα το μετανιώνω. Και μετά ξανανοίγω την κάμερα να σας το πω και μετά το ξαναμετανιώνω και ξανά και ξανά και ξανά. Και τώρα το ίδιο έχω πάθει. Αλλά ρε παιδιά, θέλω να το πω, πρέπει να το πω, γιατί θέλω να ξεκαθαρίσω λίγο τη θέση μου και να πω για ποιον λόγο κάνω αυτό που κάνω. Γιατί θα σας πω, εσείς οι πιο λογικοί θα μου πείτε, αχ Μαρινέλη μου, μην ασχολείσαι, να σας πω κάτι. Κάποια στιγμή κι εγώ έχω όρια. Έχω βάλει τα όρια μου. Και κάποια στιγμή κάποιοι άνθρωποι ξεπερνάνε τα όρια μου και δεν μου αρέσει καθόλου. Και δυστυχώς συμβαίνει αυτό στα σχόλια. Και τώρα επειδή είναι καθημερινή η επαφή εδώ στο YouTube, είναι και πιο συχνό αυτό το φαινόμενο. Βγήκα από το σπίτι πριν λίγο, έβαλα τα αθλητικά μου, πήρα τα σκουπίδια, να πάω να τα πετάξω στον κάδο. Και έβαλα και τα αθλητικά μου για να κάνω μια βόλτα στη γειτονιά, να δω λίγο τα στολισμένα τα σπίτια, τι ωραία άνοιξε η καρδιά μου που έβλεπα τα λαμπάκια και τα φωτισμένα τα σπίτια. Και σκεφτόμουν, έκανα τόσες ωραίες εικόνες, τι ωραία τραπέζια θα κάνει όλος αυτός ο κόσμος τις επόμενες ημέρες και θα φωνάξει τους φίλους του ή τις οικογένειές τους και θα γεμίσουν τα σπίτια χαμόγελα. Και ειλικρινά έκανα αυτές τις σκέψεις και γυρνάω στο σπίτι, κάθομαι στον καναπέ και ανοίγω το YouTube. Και έτσι όπως διάβαζα τα σχόλια σας από κάτω για να σας απαντήσω, μου είχε γράψει μια κοπέλα κάτι πολύ συγκεκριμένο και μπήκε μια άλλη από κάτω να της απαντήσει, αλλά όχι για να απαντήσει σε εκείνη, ήταν μπηχτή για εμένα, αλλά από το σχόλιο της κάτι απάντησε μπηχτή για εμένα. Τέλος πάντων, ο λογαριασμός μπλοκαρίστηκε και αυτός είναι ο λόγος που θέλω το χρόνο σας για αυτά τα λίγα λεπτά, γιατί θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου για ποιον λόγο μπλοκάρω τους λογαριασμούς οι οποίοι ξεπερνάνε τα δικά μου όρια. Και δεν θέλω να έχουμε αλληλεπίδραση. Γιατί στην προσωπική μου ζωή, όταν κάποιον εγώ τον θεωρώ άνθρωπο ο οποίος δεν μου ταιριάζει και δεν μπορώ να τον κάνω πλέον παρέα και δεν μπορώ να τον έχω κοντά μου, δεν τον εμπιστεύομαι, δεν μου κάνει καλό ή οτιδήποτε, τον κάνω πέρα. Εδώ όμως τα μηνύματα που έρχονται δεν μπορώ να τα φιλτράρω. Και δυστυχώς έρχονται ανεξέλεγκτα. Και κάποιες φορές εμένα μου κάνουν κακό κάποια από αυτά τα σχόλια. Αλλά υπάρχουν κάποιες φορές που ξεφεύγουν τόσο πολύ κάποια σχόλια και μερικές φορές θυμώνω τόσο πολύ που κι εγώ αναγκαζόμαι να απαντάω. Και δυστυχώς αναγκαζόμαι να απαντάω στον ίδιο τόνο, γιατί νιώθω ότι δεν θα καταλάβουν διαφορετικά, σχετικά που όπως και να τους απαντήσεις, είτε ευγενικά είτε θυμωμένα, δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβουν, τέλος πάντων. Οπότε έχω μπει στην διαδικασία να μπλοκάρω αυτούς τους λογαριασμούς, γιατί μπορώ και μπαίνω και στο αρχείο και βλέπω και άλλα μηνύματα που μου έχουν στείλει και το 99% είναι οι καινούργιοι λογαριασμοί που μόλις έχουν ανοιχτεί. Βασικά όχι, το 50% είναι καινούργιοι λογαριασμοί που μόλις έχουν ανοιχτεί. Και το υπόλοιπο, πόσο να πω τώρα, 45% είναι λογαριασμοί οι οποίοι σου έχουν ξανακάνει αρνητικά σχόλια στο παρελθόν. Και μιλάμε τώρα, δεν θα σας μιλήσω για ένα σχόλιο του στυλ μην αφήνεις τη βρύση να τρέχει γιατί έχουμε θέμα με το νερό. Μιλάμε τώρα για σχόλια ότι είσαι επικίνδυνη, δίνεις το παιδί σου να τρώει ψωμί του τόστ και αυτά έχουν συντηρητικά. Δεν θέλετε καν να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Και δεν θέλω, βγήκα, έκανα την ωραία μου τη βόλτα, σκεφτόμουν τόσο ωραία πράγματα για τον κόσμο και μπαίνω μέσα και βλέπω αυτή την αρνητικούρα.
Δεν τη θέλω, παιδιά, την αρνητικούρα καθόλου. Οπότε έχω αποφασίσει ότι αυτά τα μηνύματα θα μπλοκάρονται και θα μπλοκάρονται όχι γιατί είμαι δειλή, δεν έχω δειλία, δεν είναι από δειλία, είναι από αυτοφροντίδα. Και όπως από τους κοντινούς μου μπορώ να τους κάνω πέρα, έτσι και εδώ θα μπλοκάρονται για να μην έχω συνέχεια. Γιατί αυτοί οι λογαριασμοί έχω δει τόσα χρόνια, τα 11 χρόνια στο YouTube, ότι δεν γίνεται μόνο μία φορά το αρνητικό σχόλιο. Γίνεται και ξαναγίνεται και ξαναγίνεται. Scroll. Δεν γίνεται εδώ στο YouTube, πες. Πίσω, άλλαξε. Κάνε swipe up και σβήσε το YouTube να μην σου εμφανιστώ ή πατά, δεν με ενδιαφέρει το κανάλι. Για όλους εσάς τους υπόλοιπους λοιπόν, επειδή μου στέλνετε και μηνύματα και μου λέτε ότι ανεβάζω τα βίντεο και δεν σας έρχονται, πρέπει να πατήσετε το καμπανάκι. Πέρα από την εγγραφή, αν δεν πατήσετε το καμπανάκι, δεν θα σας έρχονται οι ειδοποιήσεις. Αυτά. Κρατήστε το σημαντικό, ότι η αυτοφροντίδα είναι το σημαντικότερο και αν εμείς δεν είμαστε καλά, πρώτα απ' όλα αν εγώ, η Μαρινέλη, δεν είμαι καλά, δεν θα είναι ούτε το παιδί μου, ούτε ο άντρας μου, ούτε το σπίτι μου, ούτε η γύρω μου, πάει αλυσίδα. Έτσι πάει. Φροντίστε το μέσα σας, ανοίξτε τις ψυχές σας και τις καρδιές σας, είναι Χριστούγεννα, λαμπιόνια, κουραμπιέδες, μελομακάρονα. Σκεφτείτε λίγο θετικά και για έναν άλλον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας και σκεφτείτε ότι δεν ξέρουμε ο καθένας τι κρύβει μέσα του, τι καημό. Δεν γνωρίζουμε. Πριν κλείσω αυτό το βίντεο, θέλω να ζητήσω συγγνώμη σε όλους εσάς, γιατί τώρα τα τελευταία λεπτά που παρακολουθήσατε σε αυτό το βίντεο, εγώ απευθυνόμουν σε μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων και τώρα εσείς σίγουρα θα σκεφτείτε και θα μου πείτε γιατί βρε Μαρινέλη όμως το κάνεις αυτό και μην ασχολείσαι, παιδιά, κάποιες φορές πρέπει και εγώ να ξεκαθαρίζω τη θέση μου και κάποιες φορές δεν γίνεται και όλα να τα αφήνουμε έτσι. Δεν γίνεται όλοι οι άνθρωποι να νομίζουν ότι μπορούν να σε στεναχωρήσουν και να νομίζουν ότι μπορούν να μην αναλάβουν τις ευθύνες τους. Όχι, δεν είναι έτσι. Και οπότε δεν θα ήθελα να μου πείτε ότι μην ασχολείσαι, Μαρινέλη, μην ασχολείσαι. Και σε καμία περίπτωση δεν πάω εγώ να το παίξω ότι είμαι αθώα και τίποτα δεν έχω υπάρξει τοξική. Όλοι μας έχουμε υπάρξει τοξική. Όλοι μας έχουμε στεναχωρήσει κάποιον με κάτι που είπαμε άθελά μας. Κάποιοι το κάνανε και επίτηδες, τέλος πάντων. Απλά θέλω να σας πω, ας πούμε, μια πολύ κοντινή δική μου εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πήγα μια μέρα τον Αλέξανδρο στη λογοθεραπεία και ήρθε ένας μπαμπάς και κάτι με ρώτησε για τον Αλέξανδρο και τέλος πάντων κάτι συζητήσαμε πάνω στο θέμα αυτό της λογοθεραπείας και του είπα του ανθρώπου κάτι το οποίο μου βγήκε τόσο αβίαστα. Μου βγήκε τόσο, τι να σας πω, δεν το φίλτραρα καθόλου, ενώ εγώ προσπαθώ να φιλτράρω τα λόγια μου πλέον για να μην στεναχωρώ κόσμο, δεν μου αρέσει να στεναχωρώ κόσμο, δεν είναι η διάθεσή μου αυτή, ποτέ δεν ήταν αυτή η διάθεσή μου. Τι να σας πω, ότι την επόμενη εβδομάδα, το σκεφτόμουν όλη την εβδομάδα, δεν το πίστευα ότι είπα κάτι τέτοιο, δεν μίλησα άσχημα, απλά είπα κάτι το οποίο δεν το διατύπωσα σωστά. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Πήγα, τον βρήκα και του ζήτησα συγγνώμη. Ο άνθρωπος μου είπε ότι κατάλαβε απόλυτα τι ήθελα να πω, αλλά ο τρόπος που το διατύπωσα δεν ήταν καθόλου σωστός και εγώ ένιωθα πάρα πολύ άσχημα για αυτό που είπα. Δεν ήταν καθόλου σωστό και δεν ήθελα να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Δεν είναι το στυλ μου αυτό. Οπότε, αυτό ήθελα να σας τονίσω ότι δεν είναι για όλους εσάς. Είναι για 5-10 άτομα. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που το κάνει αυτό, οι περισσότεροι βασικά. Και ότι δεν πάω να το παίξω εγώ αθώα και η καλή και ότι εγώ δεν έχω στεναχωρήσει ποτέ κόσμο και ότι μπορεί να μην έχω πει κι εγώ ποτέ σε κάποιον κάτι. Τέλος πάντων, αυτό βάζω τελεία. Συγγνώμη για όλους εσάς που ειλικρινά είμαι πολύ ευγνώμων που σας έχω στην παρέα μου γιατί βλέπω τι γίνεται και σε άλλα κανάλια και είμαι πολύ τυχερή για εσάς που με ακολουθείτε. Το 99,9 γιατί υπάρχει αυτό το μικρό το ποσοστό που καταλαβαίνετε. Τώρα δεν τους αρέσει το κανάλι μου, αλλά με παρακολουθούν για κάποιο περίεργο λόγο. Το βλέπω από αυτά που μου στέλνουν, μην νομίζετε ότι καταλαβαίνω και εγώ πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να σας πω. Ήθελα να το βγάλω και εγώ από μέσα μου και να ξεκαθαρίσω τη θέση μου και νιώθω ωραία τώρα που το έκανα, γι' αυτό το ανεβάσω το βίντεο. Επίσης θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για τις ευχές που μου στείλατε για τον Κανάκι. Δεν σβήσαμε σήμερα τουρτίτσα γιατί ο μπαμπάς μας νηστεύει, οπότε είπαμε να το αφήσουμε για όταν θα τελειώσει η νηστεία και θα μπορεί και εκείνος να φάει να απολαύσει την τούρτα των γενεθλίων του. Και επίσης
Ήθελα να σας πω ότι έχω σκεφτεί κάτι πάρα πολύ ωραίο να κάνω. Βασικά, όχι, δεν το είπα σωστά. Δεν το έχω σκεφτεί εγώ. Μου έδωσε την ιδέα μια κοπέλα στο TikTok. Είδα ένα βίντεο και σκέφτηκα κάτι πάρα πολύ ωραίο να ετοιμάσω αύριο για τον Αλέξανδρο, που θα τον κάνει πάρα πολύ χαρούμενη, νομίζω. Και θα σας το δείξω αύριο. Θα καθίσω να το φτιάξω και ας ξενυχτήσω, δεν με πειράζει. Νομίζω ότι το παιδί θα καταχαρεί που θα το δει και είναι και αύριο Σάββατο, οπότε θα είμαστε και εδώ όλοι και θα το δει και θα έτσι νιώσει πολύ όμορφα. Αυτά. Θέλω να ξαναζητήσω συγγνώμη από όλους εσάς που ο σκοπός σας είναι πολύ καλοπροαίρετος και είσαστε περισσότεροι έτσι. Συγγνώμη που το έκανα αυτό και please μην μου πείτε ότι μην ασχολείσαι και επίσης με τίποτα δεν θέλω να διαβάσω το εκτίθεσαι οπότε πρέπει να τα δέχεσαι. Μην το διαβάσω, θα μου ανοίξετε άλλη συζήτηση εδώ. Λοιπόν, έλατε να σας δείξω κάτι ωραίο. Δείτε από την πλακέτα του YouTube τι ωραία φαίνεται το δέντρο και την έχω εδώ πέρα να μου κάνει παρέα αυτές τις μέρες και όσο τραβάω βίντεο βλέπω αυτό το πάρα πολύ όμορφο θέμα που μου αρέσει πολύ. Και εννοείται αυτό εδώ. Το χρωστάω σε εσάς και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Αυτά. Καληνύχτα και θα τα πούμε πάλι αύριο.